Κυρίες και κύριοι, όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών παρουσιάζουν κάποιο σχέδιο αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας. Μετά από κάθε μεγάλη καταστροφή, όλες μιλούσαν για ακραία καιρικά φαινόμενα. Από το Μάτι μέχρι τη Χαλκιδική, από τη Μάντρα μέχρι τη διαχρονικά χτυπημένη Δυτική Αθήνα, τα λαϊκά στρώματα δεκαετίες τώρα μετρούν εκατοντάδες νεκρούς, τεράστιες απώλειες λαϊκής περιουσίας, κατοικιών, καλλιεργειών, κτηνοτροφικού κεφαλαίου και υποδομών. Άλλοτε από πυρκαγιές, άλλοτε από πλημμύρες, άλλοτε από σεισμούς, άλλοτε από βιομηχανικά ατυχήματα. Η μια μεγάλη καταστροφή έρχεται και ακολουθεί την προηγούμενη και κάθε φορά η μόνιμη αποδός είναι πως πολιτικά υπεύθυνος για τους θανάτους, τις καταστροφές, δεν υπάρχει. Η φτηνή προπαγάνδα προσβάλλει τους νεκρούς από τις πυρκαγιές, από τους σεισμούς, τις πλημμύρες, πάνω στα αποκαίδια, στα ποτάμια λάσπης που γεμίζουν τους δρόμους της Αθήνας όλης της Ελλάδας. Ο ακραίος καιρός είναι ένα βολικότατο ιδεολόγημα για να συγκαλυφθεί η βαθύτερη αιτία για τη συστηματική υπονόμευση της πολιτικής προστασίας που δεν είναι άλλη από την υπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων. Το κέρδος δεν αντέχει ούτε καν τις εκάστοτε νομοθετικές δικλίδες προστασίας που απαιτούνται για να υπάρχει ασφάλεια εγκαταστάσεων, κατάλληλη χωροθέτησή τους, περιορισμός της λειτουργίας τους. Γι' αυτό και η όποια πολιτική προστασία υφίσταται, στην καλύτερη περίπτωση αντιμετωπίζεται ως ένα κάποιο δευτερεύον πάρεργο, με συνέπεια πάντα αθώα θύματα. Αφού λοιπόν αποκλείονται ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τους κινδύνους, αποκλείεται και η επαρκής χρηματοδότηση κατάλληλων δομών, αποκλείεται και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός με στόχο τις συνολικές σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Η δασική πολιτική και γενικότερα η πολιτική χρήσης γης που διαχρονικά υπηρετείται επιδιώκει την ένταση της εμπορευματοποίησης της γης. Αποκλείοντας την ολοκληρωμένη διαχείρισή της, βιομηχανοποιεί την ύπαιθρο και υποτάσσει κάθε σπιθαμή γης. Πλευρές αυτής της πολιτικής είναι η υποστελέχωση ανεπάρκεια προσωπικού, μέσων, υποδομών των κρατικών υπηρεσιών και ειδικότερα στο πυροσβεστικό σώμα, τη δασική υπηρεσία, τις κρατικές δομές υγείας. Η ελλειπής εκπαίδευση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και η έλλειψη εκπαίδευσης και ασκήσεων ετοιμότητας του πληθυσμού και τόσα άλλα. Η απουσία αναγκαίων υποδομών για την πρόληψη καταστροφών και για τη δυνατότητα ουσιαστικής υλοποίησης των σχεδίων αντιμετώπισης της. Δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε άλλο. Τα αθώα θύματα από πλημμύρες, από πυρκαγιές, από ατυχήματα μεγάλης έκτασης δεν βαραίνουν γενικά και αφηρημένα τη φύση, τον κακό μας τον καιρό ή την τεχνολογία, όπως πολλές φορές ακούμε, βαραίνουν τις δικές σας επιλογές, όσων κυβέρνησαν μέχρι σήμερα αυτή τη χώρα και διαχειρίστηκαν τις τύχες αυτού του λαού. Βαραίνουν το σύστημα που υποστηρίζεται, την εμπορευματοποίηση των πάντων, πρώτα και κύρια της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και η πολιτική σας προστασία είναι συστηματικά μάλλον ένα αδιανό πουκάμισο, αφού μετρά πρώτα και κύρια τους ίδιους τους ανθρώπους σαν κόστος. Και το σχέδιο νόμο που φέρνετε τώρα για ψήφιση είναι αποκαλυπτικό. Συνεχίζει και αναπτύσσει την ίδια πολιτική λογική όλων των προηγούμενων χρόνων στον τομέα αυτό. Το ίδιο το γεγονός ότι το νομοσχέδιο ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι αποκαλυπτικό του προσανατολισμού της πολιτικής προστασίας, που δεν εστιάζει στην ουσιαστική πρόληψη, στο πριν. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και σε επίπεδο σημειολογίας, ελάχιστα άρθρα του σχεδίου νόμου αφορούν έστω λεκτικά την πρόληψη του κινδύνου. Ενώ ακόμα και σε αυτά τα ελάχιστα άρθρα πρόκειται για προσχηματικές αναφορές, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Η πρόληψη, υποταγμένη στη λογική του κέρδους, ουσιαστικά αυτοαναιρείται. Λέτε χαρακτηριστικά πως η εθνική πολιτική μείωσης κινδύνου καταστροφών λαμβάνει υπόψη τους σπόρους.
Γίνεται δηλαδή με μια ανάλυση κόστους και επιπλέον συναρτάται και με τις υπόλοιπες πολιτικές του αστικού κράτους για την ανάπτυξη, έτσι όπως αυτή καθορίζεται από τα κέρδη βεβαίως του μεγάλου κεφαλαίου πρωταρχικά. Βάζεται μάλιστα και το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Βάζεται αυτούς που ευθύνονται βασικά για το πρόβλημα, τις ενώσεις του κεφαλαίου, τους εκπροσώπους του παραγωγικού τομέα, όπως τους ονομάζεται, να χαράσουν οι ίδιοι πολιτικοί που υποτίθεται στόχο έχει να περιορίζει τους ίδιους στο να μην αποθρασύνονται. Υποκρισία δηλαδή στο απόγειό της. Κύριοι της κυβέρνησης, αλλά και εσείς κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσπαθείτε συστηματικά να συγκαλύψετε το πραγματικό πρόβλημα. Φυσικές καταστροφές συμβαίνουν, όμως δεν έχουν σίγουρα την έκταση που τους δίνεται. Αυτό που έχει σίγουρα μεγάλη έκταση είναι η άναρχη καπιταλιστική ανάπτυξη, όπως μεγάλα έργα που αλλάζουν την υδρολογία περιοχών, καταστρέφουν δάση, κλείνουν ρέματα. Τα τεχνικά έργα γίνονται με κριτήριο το κόστος και γι' αυτό δεν προστατεύουν από τους σεισμούς που ξέρουμε ότι γίνονται και θα γίνονται σε μια σεισμογενή περιοχή όπως η Ελλάδα. Η αντιπλημμυρική θωράκιση αντιμετωπίζεται καταρχήν από όλους σας σαν κόστος και ή δεν γίνεται καθόλου, παραπέμπεται στο απότερο μέλλον, ή αντιμετωπίζεται σαν λία που προσπαθούν οι μεγαλοκατασκευαστές να αρπάξουν με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή να γίνει όπως πραγματικά απαιτούν και οι κανόνες της επιστήμης. Επίσης, η εγγενής αδυναμία του συστήματος να διασφαλίσει την υγεία των εργαζομένων και την ασφάλεια του λαού δεν οφείλεται γενικά και αόριστα στην τεχνολογία, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι λεγόμενες τεχνολογικές καταστροφές γίνονται γιατί το κέρδος δεν αντέχει τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Τα διυλιστήρια και τα γκαζάδικα τεινάζονται και σακατεύουν εργάτες γιατί το κεφάλαιο απαιτεί να γίνει δουλειά γρήγορα και χωρίς να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα διότι κοστίζουν. Οι εξέδρες άντλησης πετρελαίου σκάνε και καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές στον πλανήτη μας, διαλύοντας οικονομίες και περιβάλλον εξαιτίας αυτής της συνολικής ασυδοσίας. Επειδή οι όμιλοι κάνουν οικονομία στα υλικά, στα μέτρα ασφαλείας, στο χρόνο, για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Το σχέδιο νόμου είναι μια αντιδραστική τομή στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Και είναι αντιδραστική γιατί πλέον εντάσσεται στην πολιτική προστασία και κάθε είδους ανθρωπογενής, όπως τις λέτε, καταστροφές, για τις οποίες μάλιστα μπορείτε να κηρύξετε και κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και δείχνετε τα δόντια σας ήδη από τον ορισμό του κινδύνου. Λέτε ότι οι κοινωνικές ή οικονομικές διαταραχές είναι ζήτημα πολιτικής προστασίας. Με απλά λόγια, ας πούμε, μια απεργία, ένα μπλόκο σε ένα δρόμο, μια λαϊκή κινητοποίηση, θα είναι μια ανθρωπογενής καταστροφή και με το σχέδιο νόμου θα μπορείτε να θέσετε διάφορα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε λειτουργία. Λέτε πως δεν σκοπεύετε να απαγορεύσετε τις μεγάλες διαδηλώσεις, για παράδειγμα, και την ίδια στιγμή φέρνετε ένα νομικό οπλοστάσιο για να επιβάλλετε νεκροταφείο στην κοινωνία. Αλλά τους μεγάλους επιχειρηματίες τους αφήνετε ασίδωτους να χρησιμοποιούν εργολαβικούς, ενοικιαζόμενους εργάτες, ανειδίκευτους, χωρίς καμιά πείρα, σε βιομηχανίες μάλιστα υψηλού κινδύνου, όπου είναι απαραίτητη και η πείρα και η ειδίκευση. Αυτό κάνετε, για παράδειγμα, στα λοιπάσματα Καβάλας. Προχτές είδα τους εκπροσώπους του σωματείου και τους εργαζόμενους, όταν αφήνετε τον κάθε λαβρεντιάδη να χρησιμοποιεί σε μια τέτοια μονάδα εναλλασσόμενη εργασία με ανειδίκευτους, με κινδύνους τεράστιους, όχι για τους εργαζόμενους μόνο μέσα στο εργοστάσιο, αλλά και για όλη την περιοχή, με τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος να κρέμεται πάνω από τις ζωές των κατοίκων ευρύτερα εκεί. Παρότι οι εργαζόμενοι και το σωματείο τους σας έχουν προειδοποιήσει ούκο λίγες φορές. Αλλά εσείς όλα για το κεφάλαιο. Οι εργαζόμενοι που αγωνίζονται σας στένε. Κυρίες και κύριοι, και το οργανωτικό σχήμα πολιτικής προστασίας που προτείνει το σχέδιο έχει αυτό το χαρακτήρα. Φτιάχνεται μια ιεραρχική δομή
σχεδόν κατασταλτικού τύπου, σχεδόν ένα νέο σώμα ασφαλείας πολιτικής προστασίας που θα συγκεντρώνει όλους τους διαθέσιμους πόρους από ολόκληρη τη χώρα για να υλοποιεί τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που θα ετοιμάσετε. Γι' αυτό άλλωστε το σχέδιο νόμου προβλέπει ακόμα και απόρριτα κονδύλια και απόρριτες ανάγκες. Τώρα ποιες ακριβώς είναι αυτές, δεν μας λέτε ακριβώς. Δεν θα μείνουμε στο προφανές πως η εξίσωση απώλειας ζωής με τις οικονομικές διαταραχές τελικά υποβαθμίζουν την προστασία του λαού από τα πραγματικά έκτακτα περιστατικά. Γιατί το σχέδιό σας είναι πια γνωστό, νόμος και τάξη. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος. Θέλετε ένα ισχυρότερο καταπιεστικό αστικό κράτος με μεγαλύτερες δυνατότητες καταστολής εναντίον του λαού. Οπλίζεται το σύστημά σας σαν αστακό και αυτό απλά επιβεβαιώνει όλες τις προειδοποιήσεις και τις αναλύσεις μας. Σας δηλώνουμε από τώρα ότι δεν πρόκειται να περάσει καμιά προσπάθεια να περιορίσετε το δικαίωμα του λαού να διαδηλώνει, να αντιστέκεται, να διεκδικεί το δίκιο του, να συγκρούεται, να αμφισβητεί τελικά την εξουσία των λίγων. Και με την ευκαιρία, με θράσος και κινησμό, προαναγγέλλεται χιονοστιβάδα πληστηριασμών μέσω δηλώσεων υπουργός σας από πρώτης κατοικίας, όμως να ξέρετε ότι θα τα βρείτε και εδώ μπαστούνια, γιατί η αλληλεγγύη, η πάλι ενάντια στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας μπορεί ακόμα περισσότερο να δυναμώσει. Ούτε το ιδιώνυμο για τις λαϊκές αντιδράσεις ενάντια στους πληστηριασμούς που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς διατηρείτε θα σας σώσει. Το σχέδιο νόμου που φέρνετε δεν σκοπεύει ούτε θα μπορέσει να σκοπεύει στην πραγματική προστασία του λαού, ξαναλέμε. Οξύνει τα προβλήματα παραπέρα, τα κενά, τον ελλιπή έλεγχο εφαρμογής των σχετικών κανονισμών που οδηγούν τελικά στη σημερινή εκρηκτική κατάσταση. Παραπέμπει σε πλήθος αποφάσεων πάνω από 100 του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή προεδρικά διατάγματα που θα βγουν τάχα αργότερα. Στην πράξη, αυτό το σχέδιο νόμου δεν έχει αρχές, διαδικασίες για μια σειρά κρίσιμα θέματα για το ζήτημα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, μεθοδολογία και κατευθύνσεις σχεδιασμού για την πρόληψη, για σχέδια έκτακτης ανάγκης, για την εκπαίδευση του πληθυσμού. Πρακτικά δηλαδή για τίποτα. Παραμένει η ασάφεια και η απουσία πολιτικής πρόληψης, παραδείγματος χάρη για τις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ δραστηριοτήτων, ώστε να προλαμβάνεται ένα αλυσιδωτό ατύχημα μεγάλης έκτασης. Είτε με αφορμή ένα συμβάν σε κάποια βιομηχανική δραστηριότητα, είτε με αφορμή ένα φυσικό φαινόμενο όπως ο σεισμός. Παραμένουν τα τεράστια κενά σχετικά με την απουσία οδών μαζικής διαφυγής και ελεύθερων χώρων καταφυγής του πληθυσμού. Παραμένει η απουσία ουσιαστικού πλαισίου για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της διακινδύνευσης, λαμβάνοντας υπόψη και την αλληλεπίδραση παραγόντων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής που περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, συγκεκριμένο πληθυσμό και άλλα. Δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική πρόβλεψη για την ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού, για τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας με συμμετοχή συνολικά όλου του πληθυσμού και άλλα διάφορα. Οι όποιες αναφορές περιορίζονται στη γενική ενημέρωση, ειδοποίηση του κοινού, στη φάση που θα εξελίσσεται όμως το συμβάν. Παραμένουν και επιδεινώνονται τα προβλήματα της έλλειψης ολοκληρωμένου σχεδιασμού και έλλειψης συντονισμού των σχετικών υπηρεσιών. Η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό παραμένει στα σημερινά επίπεδα που έχουν οδηγήσει σε αυτές τις τεράστιες, απαράδεκτες, τραγικές ελλείψεις σε όλους τους τομείς της πολιτικής προστασίας. Η μετάθεση ευθυνών στις περιφέρειες ή στους δήμους χωρίς να προβλέπεται ριζική αύξηση του αναγκαίου και εξειδικευμένου προσωπικού των μέσων των υποδομών και κρατική χρηματοδότηση, απλά θα διαιωνίσει, θα επιδεινώσει τη σημερινή κατάσταση. Οι ελλείψεις αφορούν όλους τους τομείς. Πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση, αποκατάσταση. Προωθείται και η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση υπηρεσιών. Δίνεται η δυνατότητα να γίνονται έργα fast track κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η κατάσταση των εργαζομένων στην πυροσβεστική και οι αλλαγές που φέρνονται επίσης έχουν τον ίδιο χαρακτήρα και τον
ίδιο ένοχο. Είναι βαθιά ταξική επιλογή σας αυτό το χάλι. Και ας λέτε ό,τι θέλετε για να κρύψετε ακριβώς αυτό. Η κατάσταση αυτή είναι αντανάκλαση της ίδιας πολιτικής που θυσιάζει τη ζωή και το περιβάλλον για κάποια κέρδη και είναι η ίδια με αυτήν που κόβει μισθούς, συντάξεις, κατεδαφίζει εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώματα. Η άγρια, η απάνθρωπη πίεση της καθημερινότητας, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος, όλα αυτά συνοδεύουν την ανέχεια, τη φορολογιστία, την ανεργία με την οποία ζει η λαϊκή οικογένεια. Μας λέτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Λέτε ψέματα αφού την ίδια ώρα δίνονται τεράστια ποσά και για τις στρατιωτικές ανάγκες του ΝΑΤΟ, όχι βέβαια για την ανάγκη υπεράσπισης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Μας λέτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την πρόληψη και την ίδια ώρα χαρίζονται χρέη δισεκατομμυρίων σε ομίλους ή τους απαλλάσσετε από τη φορολογία την ίδια ώρα που αυτοί εξάγουν κεφάλαια σε άλλες χώρες. Σε αυτό το σύστημα που έχει για Θεό του πραγματικά το κέρδος βρίσκεται η πηγή του κακού και για τις καταστροφές από πυρκαγιές, πλημμύρες, τις γκρεμισμένες γέφυρες λόγω έλλειψης σύγχρονου, κεντρικού και επιστημονικού σχεδιασμού που βέβαια μπορεί να διασφαλιστεί μόνο στα πλαίσια μιας ανώτερης οργάνωσης της κοινωνίας όπου σκοπός της ανάπτυξης θα είναι πραγματικά η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και μόνο. Και φτάνω στο τελευταίο, αλλά όχι τελευταίο σε ιεράρχηση, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε και πριν η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Στο νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία χώσατε και τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών. Και με το άρθρο 189 που αφορά τη λειτουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης, πέρα από τους συγκεκριμένους φορείς που είχε νομοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει να χτίζει στο δρόμο που της άνοιξε η προηγούμενη. Η ομοφωνία των άλλων κομμάτων για τη λειτουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης συνιστά κατά την άποψή μας μια άκρως επικίνδυνη εξέλιξη. Αλλά παράλληλα δείχνει και τη σύμπνοιά τους στη διάλυση της πρόληψης και της θεραπείας από την τοξικοεξάρτηση. Οι χώροι αυτοί δεν συνιστούν θεραπευτική λύση, δεν διαμορφώνουν κίνητρο για θεραπεία, μόνο ενισχύουν την κοινωνική ανοχή με αυτό το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως πριν του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας τη δυνατότητα σε στεγνά θεραπευτικά προγράμματα να λειτουργούν ειδικά διαμορφωμένους χώρους για χρήση ναρκωτικών, αλλοιώνουν τον ίδιο το χαρακτήρα τους. Αλήθεια, τι κίνητρο για θεραπεία διαμορφώνεται και πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι αυτό, ένα θεραπευτικό δηλαδή πρόγραμμα που προσπαθεί να μάθει έναν εξαρτημένο να ζει χωρίς ναρκωτικά, όταν πλέον το ίδιο το κράτος του λέει ότι μπορεί να έχει και αίθουσες για χρήση ναρκωτικών. Παράλληλα, η κυβέρνηση για να μειώσει το λειτουργικό κόστος αλλά και τις αντιδράσεις μεταφέρει την ευθύνη σε δήμους, περιφέρειες, με αρμοδιότητες που δεν έχουν καμιά ευθύνη, καμιά τεχνογνωσία και σίγουρα δεν διαθέτουν και το κατάλληλο προσωπικό, δίνοντας τη δυνατότητα και για κινητές, μάλιστα, μονάδες χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι πάτε να διαλύσετε ό,τι έχει μείνει ακόμα από την πρόληψη και τη θεραπεία. Αυτός ο νόμος εντάσσεται σε μια συνολικότερη κλιμάκωση που εδραιώνει ως κεντρική φιλοσοφία για την αντιμετώπιση της τοξικομανίας τη στρατηγική της δίθεν μείωσης της βλάβης. Πρώτα ενισχύθηκαν τα προγράμματα με υποκατάστατα ηρωίνης για να διαχειριστείτε το πρόβλημα και τώρα αποδέχεστε και με κρατική βούλα τη χρήση, αφού με το άρθρο 189 η χρήση ναρκωτικών μέσα στους χώρους δεν συνιστά παράνομη πράξη. Παράλληλα, το κράτος, ο Δήμος, η Περιφέρεια θα διαθέτει χώρο και γιατρούς για να βοηθάνε στη χρήση, αλλά ο χρήστης θα πρέπει μόνος του να έχει εξασφαλίσει τη δόση του, δηλαδή πάλι στις πιάτσες θα κινείται ο χρήστης, εκεί θα επιστρέφει. Άρα, αποδέχεστε και επίσημα τη λειτουργία της πιάτσας ναρκωτικών ως επίσημης πλέον αγοράς. Απλά και σταράτα σας λέμε ότι δεν νοιάζεστε για την απεξάρτηση, για την κοινωνική επανένταξη των χρηστών,
αλλά σας νοιάζει μόνο η διαχείριση του προβλήματος. Σας νοιάζει, λέτε, μόνο να μην πεθαίνει ο χρήστης από ναρκωτικά και όχι να σταματήσει να είναι εξαρτημένος, ζωντανός, πεθαμένος. Σας νοιάζει μόνο να μην είναι ορατός ο χρήστης και χαλάει την τουριστική μόστρα της Αθήνας. Άρα η λύση ποια είναι? Η γετοποίηση και το μάντρωμα. Αφού το σύστημά σας και η πολιτική σας έχει σπρώξει χιλιάδες νέους στη χρήση, στην εξάρτηση, πλέον δεν τους θέλετε μέσα στα πόδια σας. Τι κάνετε? Βάζετε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι για να μην φαίνεται και πολύ. Μα και η ίδια η διεθνής εμπειρία τι δείχνει? Από τη Βέρνη της Ελβετίας που λειτουργήσε το 1986 ο πρώτος χώρος εποπτευόμενης χρήσης μέχρι σήμερα που έχουμε φτάσει στις 76 επίσημες αίθουσες τέτοιας εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά, σε ερώτηση που έθεσαν για το ζήτημα οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ στην υπηρεσία κοινοβουλευτικής έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Ιανουαρίου φέτος, απάντησε ότι είναι αγνώστου αποτελεσματικότητας η λειτουργία τους. Και έχουν περάσει πάνω από 35 χρόνια τώρα. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι διαμορφώνεται προβληματισμός για τη λειτουργία τους και τάση να κλείνουν ή να συγκεντρώνονται σε λιγότερους χώρους αυτές οι αίθουσες λόγω και του υψηλού κόστος εκτός των άλλων. Επίσης, η τάση μείωσης της ενέσιμης χρήσης ηρωίνης σιγά σιγά έχει μετατρέψει τις αίθουσες αυτές σε χώρους χρήσης κάθε είδους ναρκωτικού και όχι ως χώρους για ενέσιμη χρήση ηρωίνης που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. Άρα έχουμε πλήρη αποδοχή, πλήρη νομιμοποίηση της χρήσης ναρκωτικών και όχι δήθεν προστασία του θανάτου από υπερδοσολογία, όπως προσπαθείτε να επιχειρηματολογήσετε για να μας πείσετε. Στη Γαλλία, που λειτουργούν δύο αίθουσες, σε Παρίσι και Στρασβούργο, εντάχθηκαν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά Δοκιμαστικά για 6 χρόνια, ακριβώς λόγω της μεγάλης αμφιβολίας για την όποια αποτελεσματικότητά τους. Ενώ η ίδια η Ιατρική Ένωση Γαλλίας έχει εκφράσει τις αντιδράσεις της, γιατί θεωρεί ότι το κράτος δεν έχει καμιά συνταγματική υποχρέωση να διευκολύνει τη χρήση. Στη Γερμανία, όπου λειτουργούν 22 αίθουσες με ευθύνη των Δήμων, αλλά και δύο κινητές μονάδες μέσα στο Βερολίνο, υπάρχει έντονη κριτική όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα, αλλά και για το γεγονός ότι οι πιάτσες έχουν μετακινηθεί γύρω από αυτές τις αίθουσες και μετατοπίζονται γύρω από τις κινητές μονάδες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό και την νεολαία μέσα από τους φορείς, από τα σωματεία τους, τους συλλόγους τους, να αντιπαλέψουν αυτή την επικίνδυνη εξέλιξη. Να μην συμβιβαστούν με τη διάδοση του κοινωνικού θανάτου των τοξικομανών. Καλούμε τους φορείς της πρόληψης, της θεραπείας, την ιατρική κοινότητα να πάρουν θέση και να καταδικάσουν αυτή την πολιτική διαχείρισης χρήσης ναρκωτικών. Τελικά, από παντού αποδεικνύεται περίτρανα ότι η χώρη εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών όχι μόνο δεν είναι λύση, αλλά τουναντίον. Σε αυτό τον κατήφορο, το ΚΚΕ όχι μόνο δεν θα σας ακολουθήσει, αλλά θα πρωτοστατήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και στο κίνημα και στην τοπική αυτοδιοίκηση παντού για να αποτραπεί αυτή η πολιτική. Αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά. Διεκδικούμε ενίσχυση κυρίως της πρόληψης, της στεγνής θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης. Σας καλούμε εδώ και τώρα να αποσύρετε το άρθρο 189. Συνολικά καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία και συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα ακόμα για τους πρόσφυγες, επειδή αναφέρεται και στο νομοσχέδιο και είναι και στην επικαιρότητα τραγικά, πρέπει να κλείσουν όλα τα hot spots σε όλα τα νησιά αμέσως. Να μην φτιαχτούν εκεί ούτε κλειστές ούτε ανοιχτές δομές στα νησιά μας. Να μετακινηθούν σε ανοιχτές δομές στην ηπειρωτική χώρα για σύντομο διάστημα και από εκεί να πάνε πολύ γρήγορα στο δρόμο προορισμού τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να μιξοκλαίει, να ανοίξει τις πύλες της
και να δεχτεί πρόσφυγες που έχουν προορισμό αυτές τις χώρες. Είναι άλλο να εγκλωβίζονται σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα 300.000 και πλέον και άλλο να καταμοιράζονται από 5 έως 10, 15 έως 1.000 σε 30 χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να καταργηθεί το Δουβλίνο που τους εγκλωβίζει εδώ. Και όσο θα υποτάσσεστε σε αυτό, στο Δουβλίνο και στην απαράδεκτη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τόσο περισσότερο θα χειροτερεύει η κατάσταση, θα οδηγούμαστε σε νέα αδιέξοδα πέρα από αυτά που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ.